Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δέσμη μέτρων για να ελέγξει τις μετακινήσεις και να βάλει φρένο στις διαπεριφερειακές ενόψει των εορτών του Πάσχα, επιχειρεί η κυβέρνηση. Από την άλλη, όλα κινούνται στους ρυθμούς του οδικού χάρτη για την επαναφορά στη λεγόμενη κανονικότητα. Αν και από ό,τι φαίνεται, πολλά πρέπει να γίνουν. Πάμε να τα δούμε λοιπόν αναλυτικά στη σημερινή επικαιρότητα, ξεκινώντας από αυτά που αφορούν τη νέα ψηφιακή εποχή στην τηλεόραση. Στο νόμο Μεσσηνίας οδηγούμαστε από σήμερα στη δεύτερη μετάβαση, γι' αυτό και να παραμείνετε συντονισμένοι στην τηλεόραση Best, απαιτείται να επανασυντονίσετε τους δέκτες σας. Η δεύτερη ψηφιακή μετάβαση, όπως αυτή προβλέπεται από τον ανανεωμένο χάρτη συχνοτήτων που εκπώνησε η πολιτεία και αφορά τον νόμο Μεσσηνίας, πραγματοποιείται από σήμερα από κοινού από τους δύο παρόχους επίγειας ψηφιακής ευρύ εκπομπής. Από 23 Απριλίου, επανασυντόνισε το δέκτη σου στο νόμο Μεσσηνίας. Πάρε το τηλεκοντρόλ, πάτησε μενού, επίλεξε εγκατάσταση ή ρυθμίσεις και αυτόματο συντονισμό. Τόσο εύκολα, τόσο απλά και χωρίς αλλαγή εξοπλισμού. Digia, ένας υπέροχος ψηφιακός κόσμος. Όσοι κάτοικοι λαμβάνετε επίγειο ψηφιακό σήμα από τα κέντρα εκπομπής, θα πρέπει να επανασυντονίσετε τους δείκτες σας στις νέες συχνότητες και βεβαίως να συντονιστείτε στην τηλεόραση Best προκειμένου να απολαύσετε το πλούσιο τηλεοπτικό της πρόγραμμα. Απαραίτητο συστατικό πλέον για να είμαστε κοντά σας. Μαζί μας είναι η Γεωργιάνα Γνωστοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Για να δούμε τώρα όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει και από τις σημερινές ανακοινώσεις ειδικών και μη πολιτικών παραγόντων για την υπόθεση που πλέον μας απασχολεί και που έχει να κάνει με την επαναφορά στην όποια κανονικότητα. Να ξεκινήσουμε από το δημόσιο τομέα. Ναι, όπου θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτά τα τεστ ανίχνευσης κορονοϊού, τα self-tests λοιπόν, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Από την Δευτέρα στις 26 Απριλίου είναι οι καινούργιες αναφορές, γιατί είχαμε αρκετές λεπτομέρειες σήμερα, ύστερα από τις πρώτες ανακοινώσεις τις χθεσινές. Αυτά ήρθαν από τον κύριο Κοντοζαμάν, τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας. Να πούμε ότι θα γίνεται αυτός ο έλεγχος σε εβδομαδιαία βάση, απευθύνεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν φυσικά φυσική εργασία. Να πούμε ότι μειώνεται και το ποσοστό της τηλεεργασίας, είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι, και επίσης αφορά και στους ιερείς, τους κληρικούς, τους ιεροψάλτες και το προσωπικό ακόμη των ιερών ναών. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη. Άλλωστε, εν όψη του Πάσχα έχουμε δει ότι θα είναι ανοιχτές οι εκκλησίες, εξωτερικούς χώρους κατά κύριο λόγο και με σημαντική τήρηση των μέτρων και αποστάσεις. Να πούμε ότι ειδικά για την εβδομάδα από όταν θα ξεκινήσει, 26 Απριλίου μέχρι 5 Μαΐου, θα διατεθούν σε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες δύο self-tests και στην εκπαιδευτική κοινότητα που θα ξεκινήσει ξανά την Πέμπτη του Πάσχα, και επίσης η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα θα παραταθεί μέχρι τις 2 Μαΐου. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να ξέρουμε. Οπότε θα δούμε από τις 10 την διαμόρφωση ενός τύπου ανοσίας με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, είτε με το προστατευτικό αυτό τείχος με τα self-test, είτε με τα εμβόλια που πλέον ακολουθούν μια καλύτερη κινητικότητα. Τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πώς θα μετακινηθούμε εκτός νομού? Έχουν αρχίσει οι συζητήσεις και τις βλέπουμε πώς εξελίσσονται, είτε μεταξύ μας, είτε με το να βρούμε κάθε τρόπο. Ορισμένοι θα τους δούμε να πηγαίνουν και μέσω Θεσσαλονίκης για να έρθουν Καλαμάτα. Έχει αρχίσει να γίνεται ανέκδοτο. Οι ελιές και το κλάδεμα πάει γόνα. Εντάξει. Τέτοια εποχή. Όχι, τελείωσε. Ναι, καλά, εντάξει, οι δικαιολογίες είναι από τις πρώτες. Τα λοιπάσματα το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα. Θα σου πω γιατί τελείωσε. Γιατί πραγματικά εν όψη του Πάσχα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά τα μέτρα. Ήδη έχουν ξεκινήσει, να σας πούμε, και θα δούμε τι θα γίνει από το Μάιο και ύστερα. Άρα, ας μην το ρισκάρουν, γιατί είχαμε την κοινή υπουργική απόφαση που υπεγράφηκε, ανακοινώθηκε λοιπόν με λεπτομέρειες σήμερα. Τι πρέπει να κάνουμε, και έχουμε και αυστηρά πρόστιμα 300 και 500 ευρώ τα οποία θα επιβάλλονται. Να πούμε πώς μπορεί κανείς τώρα και αν μπορεί και για ποιο λόγο μπορεί να μετακινηθεί. Καταρχάς, από και προς την. Κάποιες εξαιρέσεις, έτσι. Εντάξει, συγκεκριμένες και είναι λογικό. Έτσι. Να πούμε ότι από και προς την εργασία συνεχίζεται με τον τρόπο που προβλεπόταν. Με τα προσκομιζόμενα έγγραφα, εδώ έχει μπει δυναμικά η Εργάνη, το πληροφοριακό σύστημα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους αυτοαπασχολούμενους, γιατί και αυτό ήταν ένα παραθυράκι που βέβαια
προφανώς, αν θέλει τώρα να έρθει για Πάσχα, δεν μπορεί να δικαιολογήσει και την οικογένεια. Μόνος του, ας πούμε, οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν την υπεύθυνη δήλωση όπως συνήθιζαν και επίσης να πούμε ότι δεν πρέπει να ξεπερνάει ο χρόνος μετακίνησης στις 48 ώρες. Είναι και αυτό σημαντικό και να είναι και πολύ συγκεκριμένο αυτό που είναι να κάνουν, δηλαδή προγραμματισμένα ραντεβού κτλ. Για λόγους υγείας τώρα μπορεί κανείς επίσης να μετακινηθεί. Μόνο σε περίπτωση λοιπόν μετακίνησης προς δημόσια όμως δομή. Γιατί έχουμε δει τον τελευταίο καιρό να μπαίνει και ο ιδιωτικός τομέας χωρίς να θέλει να επενδυθώ κάτι. Γι' αυτό και έχουμε δει πάρα πολλά χαρτιά δικαιολογητικά. Έλα να μου κάνεις ένα τεστ ξανά, να σε ξαναδώ γιατρέ μου και τέτοια. Αυτά τελειώνουν γι' αυτό, για αυτήν την μικρή περίοδο που έχει να κάνει μέχρι το Πάσχα τουλάχιστον και λίγο μετά. Θα έχουμε μόνο μετακίνηση προς δημόσια δομή υγείας, η οποία σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να επιστοποιείται και από σχετικά έγγραφα προφανώς. Τους βλέπω όλους να παίρνουν το σκάφος, να ξέρεις, για να έρθουν στα λιμάνια. Μην βάζεις ιδέες, είναι καλή ιδέα. Μην βάζεις ιδέες. Με άλλους τρόπους δεν το βλέπω από τη στιγμή που θα αποκοπούν, να το πω έτσι, οι βασικές οδικές αρτηρίες και θα γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι. Είδαμε μέχρι και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μπαίνει στο όλο παιχνίδι των ελέγχων. Κατανοεί κανείς ότι δεν θα είναι απλά τα πράγματα σε σχέση και με τα όσα είχαμε δει, μην το ξεχνάμε, τα Χριστούγεννα ή τις υπόλοιπες εορταστικές περιόδους. Ξέρεις τι δεν ξέρουμε τώρα σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, πες ότι κάποιος έχει τόσο μεγάλο νταλκά εντός πολλών εισαγωγικών και θέλει να έρθει να κάνει το Πάσχα στο χωριό κτλ. Θα πληρώσει το 300 και θα φύγει, τους γυρίζουν πίσω. Άρα να μην το επιχειρήσουν, γιατί και λεφτά να έχεις να πληρώσεις το πρόστιμο. Ωραία, στο κρατήσουμε αυτό. Μιλάμε για εκείνους που θέλουν να επιστρέψουν στη μόνιμη κατοικία, γιατί υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Θα είναι εφάπαξη η μετάβαση λοιπόν, άρα δεν μπορούν να επιστρέψουν μέσα σε αυτές τις ημέρες. Ακόμη και σε κηδεία να θέλει να πάει κανείς, πρέπει τώρα, αυτό και αν είναι ακραίο, αλλά σκέψη που έχουμε φτάσει. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν θα λαμβάνονται εάν δεν ήμασταν σαν λαός και να είχαμε αποδείξει ότι βρίσκουμε τα παραθυράκια. Στην περίπτωση λοιπόν, ο μετακινούμενος σε περίπτωση ελέγχου πρέπει να επιδείξει πέρα από τη σχετική βεβαίωση SMS και τα λοιπά με τους κωδικούς, το 5 που είναι στην προκειμένη περίπτωση, και έγγραφα. Δηλαδή, ληξιαρχική πράξη θανάτου και την άδεια ταφής. Μόνο το φέρετρο δεν θα πάρει μαζί. Μόνο τον κλεπώντα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και να πούμε και κάτι που νοιάζει πάρα πολύ. Καλά κάνουν. Διαζεύουμε. Ναι, καλά κάνουν. Γιατί... Καλά κάνουν γιατί έχουμε εξαντλήσει οτιδήποτε πιθανή και απίθανη δικαιολογία, προκειμένου να μπούμε σε μια διαδικασία να πάμε να σουβλήσουμε. Λες και δεν μπορούμε να το κάνουμε για μία φορά που φέτος επιτρέπεται. Το κάνουμε το Μάιο, ρε παιδί μου. Μισό λεπτό. Σε σχέση με πέρυσι. Είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Γιατί πέρυσι δεν επιτρεπόταν και το Δημό μας δεν ψάχναμε τον δίπλα. Ανάσταση στα μπαλκόνια. Ψάχναμε τον δίπλα και με απόσταση, ξέρω εγώ, να το πούμε. Μπορούμε να το μεταφέρουμε λίγο πιο μετά, να πούμε, είναι αλήθεια. Είπε και η κυρία Παπαευαγγελού όλο αυτό που στο πλαίσιο της ανακοίνωσης και των σημερινών ανακοινώσεων, ότι ας προσέξουμε λίγο και τους ανθρώπους στα χωριά που εδώ πιέζεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εντάξει, δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Πρέπει να ανοίξουν οι δραστηριότητες. Θα τα δούμε από το Μάιο και μετά λίγα-λίγα. Ένα που νοιάζει, συγγνώμη μόνο, είναι τους διαζευμένους γονείς, αυτοί που είναι σε διάσταση, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις. Πρέπει να έχουν και εκείνοι τα απαραίτητα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις για να μην αποκοπεί η επικοινωνία με τα παιδιά. Μην δίνεις ιδέες, γιατί τους βλέπω όλους να βρίσκουν τρόπους. Λοιπόν, εμπορικά κέντρα και εστίαση. Επιτέλους ανοίγουν. Τώρα, σήμερα είχαμε βέβαια την εξειδίκευση των κανόνων, των μέτρων και του ωραρίου λειτουργίας. Θα πάει με το υποδεκατόμετρο, έτσι, συγκεκριμένη κατάσταση. Με το μέτρο θα μετράνε πόντους και όλα τα υπόλοιπα. Και οι πλάτες, αν κάθονται πλάτες και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, καλά θα κάνουν από τη μία, από την άλλη όντως. Στο 1.30 δεν ξέρω αν κολλάει, στο 1.35 θα κολλάει από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα μπορούσε να έχει βρεθεί μια μέση κατάσταση. Θα μπορούσε να έχουν να ανοίξει και ήδη για να μην συνοστίζονται και να μην γίνονται κοροναπάρτι και να τηρούνται οι αποστάσεις. Τέλος πάντων, πολλά θα μπορούσαν. Ας πάμε με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι συγκεκριμένα. Σε ό,τι αφορά στα εμπορικά κέντρα, επειδή εδώ δεν μας νοιάζει και πάρα πολύ, ας δώσουμε έτσι δύο στοιχεία μόνο. Ότι έχουμε click inside, έχουμε ένα ωράριο ελαστικό από τις 7 μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Εξαιρούνται η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο που τελειώνουν στις 6 και ανοίγουν. Ή ανάλογα στις 7 και ανοίγουν πιο νωρίς. Επίσης, έχουμε υποχρεωτικά self-test τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα και εκεί ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά. Και πάμε στα υπόλοιπα που νοιάζουν πάρα πολύ κόσμο, που έχουν να κάνουν με την εστίαση. Γιατί και χθες, μετά τις προχθεσινές ανακοινώσεις, και το είδαμε και σε ρεπορτάζ και εδώ στην Καλαμάτα και σε πάρα πολλές περιοχές, έλεγαν εντάξει, να ανοίξουμε και το είναι περιμέναμε. Είναι αμφίσιμα τα μηνύματα, εντάξει, ναι. Γιατί δεν έχουν γίνει πολλά. Και καλά κάνουν, θα σου πω γιατί. Γιατί όντως δεν έχουν γίνει πολλά.
Πολλά πάρα πολλά και πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Και επίσης δεν είναι όλοι το ίδιο. Δηλαδή, άλλο μια πολύ μικρή επιχείρηση, άλλο μια μεγάλη επιχείρηση, άλλο μια επιχείρηση που ήδη λειτουργούσε και απλώς θα βάλει και δύο τραπέζια. Θα έπρεπε λίγο να τα έχουν δει. Επίσης, μίλησαν για το ευνηδιαστικό του πράγματος και έχουν δίκιο. Να πούμε τώρα. Τώρα το να πάνε να ανοίξουν Δευτέρα του Πάσχα και με αυτές τις συνθήκες και με αυτή την κατάσταση. Απαγορεύσεις, Κυριακή, χαμός. Ναι, δηλαδή, 9 άτομα, 12 από εκεί και 200. Τέλος πάντων. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα από ό,τι φαίνεται. Να πούμε ότι έχουμε αποκλειστικά εξωτερικούς χώρους. Έχουμε κλειστά τα πάντα από τις 11, εκεί φτάνει η απαγόρευση, μέχρι τις 5 το πρωί δεν κινείται τίποτα. Για να ξεχάσουμε όλο αυτό με ποτά και τα λοιπά. Επίσης, δεν ανοίγουν όλες οι επιχειρήσεις, δηλαδή κέντρα... Μου φέρνει το μυαλό Ζάκυνθο θα γίνουμε με απογευματινά μπαρ. Αυτά με τα ποτά, τα νυχτερινά ή εστιάσεις, εκδηλώσεις μεγάλες κτλ. Ναι. Δεν είναι όλοι κωδικοί μέσα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους κανόνες, λοιπόν, μέχρι 6 άτομα ένα τραπέζι. Αυτό είναι που είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Η απολύμανση των καταλόγων στην αλλαγή των πολιτών. Και τα απολυματικά αυτά. Εντάξει. Κατά τη γνώμη μου, αυτά θα πρέπει να τα είχαμε και πριν προ-κορονοϊού. Τα είχαμε, νομίζω, λίγο πολύ. Εντάξει, σε κάποιο βαθμό. Τόσο πολύ. Εντάξει, εγώ που τα έχω και τα θέματα μου, θα ήταν ωραίο να τα είχαμε και πριν. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Η χρήση της μάσκας, λοιπόν, και από το προσωπικό και από τους πελάτες κατά το χρόνο της αναμονής. Τώρα, εντάξει, όταν θα φάει, θα πει ο άλλος. Προφανώς δεν θα μπορεί να το κάνει με τη μάσκα. Έτσι. Αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων που έλεγες ότι. Δεν ξέρω αν κολλάει στο 1,35 και πιο πριν δεν κολλάει, πιο μετά. Ναι, είναι κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι από 90 μέχρι και 1 μέτρο και 20 εκατοστά ή 1,80 κατά περίπτωση. Στο μπαρ μόνο μέχρι 2 άτομα, πάλι 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ τους. Θα τη μετράμε. Άμα έρθει κανένας κοντά, θα του πει. Μεζούρα, να έχουμε μεζουρίτσα. Πάρε τη μεζούρα, ναι. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα που σχετίζονται με τη μεγάλη εβδομάδα και την. Τα κίνησή μας πια προς τις εκκλησίες. Θα είναι υποχρεωτική η χρήση διπλής μάσκας, όπως ναι. Σημαίνει. Διπλή μάσκα, τώρα στα υπόλοιπα, γιατί δεν ξέρω, μόνο στην εκκλησία θα κολλήσει. Και να σου πω και κάτι. Επειδή προς τιμήν τους και μετά από όσα είχαμε δει στην αρχή, όλοι οι ιεράρχες αλλά και οι κληρικοί και οι ιερείς, το είδαμε και από τον δικό μας Μητροπολίτη Μεσσηνίας, μπήκαν μπροστά σε αυτή την μάχη κατά της διάδοση του κορονοϊού. Την έδωσαν. Την έδωσαν με τον καλύτερο τρόπο και το παράδειγμά του ήταν ξεχωριστό. Ελάχιστες οι εξαιρέσεις, όπως πάντα, που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, με τις μάσκες τους, με αποστάσεις. Εγώ προσωπικά, επειδή κινούμαστε, δεν έχω δει πουθενά άλλου πέραν όλων όσα συμβαίνουν στις εκκλησίες και συνέβησαν το προηγούμενο διάστημα να τηρούνται τόσο πολύ τα μέτρα. Με τα αντισηπτικά, με όλα και. Αντισηπτικά, αποστάσεις και οι ίδιοι πιστοί. Δηλαδή ναι, και ναι, στα προάβλια, πραγματικά. Είναι εκπληκτικός ο τρόπος κυριολεκτικά της προσαρμογής. Όλων μας, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και έτσι λοιπόν τώρα, ναι. Πώς θα έχουν τα πράγματα. Έχουμε ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέσα στις εκκλησίες. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει, γιατί αυτές οι ακολουθίες θα είναι σε εξωτερικούς χώρους, ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά εκεί. Υποχρεωτική, όπως πολύ σωστά είπες, χρήση διπλής μάσκας και σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρες. Για τους ιερείς, τους νεοκόρους, τους ψάλτες κτλ. Και το υπόλοιπο προσωπικό που θα βρίσκεται μέσα στο ναό, θα έπρεπε να έχει γίνει και θα γίνει η διενέργεια ενός self-test και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τώρα στην περιφορά του επιταφείου, θα γίνει μόνο στους προάβλιους χώρους των ναών, γύρω από την εκκλησία λοιπόν, χωρίς να ακολουθεί η πομπή των πιστών. Και αυτό είναι σημαντικό, θα είναι εκεί όπως είναι ο κόσμος και απλώς θα δει την περιφορά του επιταφείου. Το προσκύνημα θα γίνει εκτός ναού. Και πάντα φυσικά θα τηρούνται και οι αποστάσεις, τα μέτρα, όλα όσα προβλέπονται με τη μάσκα κτλ. Εκείνες τις ημέρες που έρχονται από την Μεγάλη Δευτέρα, που είναι η ημέρα που πλησιάζει, η εβδομάδα που πλησιάζει, 10 η ώρα είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Έχουμε έναν περιορισμό λοιπόν και τη Δευτέρα του Πάσχα που ανοίγει και η εστίαση, 3 Μαΐου, αρχίζει από τις 11 και μετά ο περιορισμός. Δηλαδή, από τη Δευτέρα πάμε μέχρι τις 10, να πάμε και στην εκκλησία έτσι και να μπορέσουμε να γυρίσουμε στα σπίτια μας και μετά από τις 11. Την Κυριακή του Πάσχα έχουμε τη δυνατότητα συγκέντρωσης μέχρι 2 οικογένειες, είναι μέχρι 9 άτομα. Να, αν πρόκειται για. Άμα είναι πολύ αριθμές οικογένειες, θα τους πεις φύγετε. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα. Μπορείς να τους βάλεις στο δίπλα μπαλκόνι. Να. Και. Να ξέρει κάποια πράγματα, εντάξει, είπαμε. Και στους υπαίθριους χώρους είναι μέχρι 12 άτομα. Βέβαια, εγώ θέλω να πω, μου λες μη βάζεις ιδέες, αλλά επειδή το ζω,
εδώ στην Καλαμάτα τουλάχιστον δεν ξέρω τι γίνεται παντού. Ναι, στους δρόμους, στις εθνικές υπάρχει. Ελέγχους δεν έχω δει. Άρα να έρθουν... Έλεγχοι από την πλευρά της αστυνομίας γίνονται αρκετοί. Να έρθουν στα σπίτια. Εγώ δεν έχω δει πουθενά. Εντάξει, εσύ μπορεί να κινείσαι με διαφορετικούς τρόπους. Πώς κανονικά κινούμε. Κανονικά και πάνω κάτω κυκλοφορώ στην πλατεία σε κάθε μέρα. Γωνία. Και το είδαμε εγώ και γιατί σήμερα. Δεν έχω δει. Προφανώς δεν βλέπεις τους αστυνομικούς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ πριν να ανοίξει άλλες συζητήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Τώρα πήρετε εδώ όσοι προετοιμάζονται οι πολίτες για το φετινό Πάσχα, το οποίο θα είναι διαφορετικό όπως είπαμε λόγω των περιοριστικών μέτρων, αλλά σίγουρα καλύτερο από το περσινό. Μπορεί μετακινήσεις να έχουν απογορευτεί, όμως οι περισσότεροι δηλώνουν αποφασισμένοι να εορτάσουν έστω και οικογενειακά. Κυριτώδης είναι οι προετοιμασίες για το φετινό Πάσχα, καθώς παρά τους περιορισμούς, οι πολίτες, έστω και στα μπαλκόνια ή τις ταράτσες, δηλώνουν αποφασισμένοι να γιορτάσουν οικογενειακά και να τηρήσουν τα έθιμα. Δεν γίνεται να μην ψήσουμε. Παιδιά, Πάσχα χωρίς να ψήσουμε δεν είναι Πάσχα. Δεν έχει αλλάξει κάτι για μας. Δόξα να έχει ο Θεός, είμαστε η πιο καλύτερη πόλη στον κόσμο. Θα ψήσουμε ως συνήθως, όπως κάθε χρόνο. Καλαμάτα, καλαμάτα πάντα. Στην αυλή μου πάντα. Πέρυσι στην αυλή ήμασταν εμείς. Δεν είχε διαφορά. Παρότι μένουμε σε διαμέρισμα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ λέω να ψήσουμε. Όπου βρούμε. Όπου βρούμε θα ψήσουμε. Εγώ έχω αυλή. Θα πάρω και μια πισταριά, γαλώσει καμιά παρέα να ψήσω. Στο κελίο κοκορέτσι θα πάρουμε, ναι. Εντάξει. Ολόκληρο αρνί, κοκορέτσι και τα τι αυτά όλα. Οικογενειακός. Όλα είναι κλεισμένα. Έχουμε πάρει τα κοκορέτσια μας, είμαστε έτοιμοι. Θα πιούμε λίγο παραπάνω γιατί το αλκοόλ σκοτώνει τον κορονοϊό. Είμαστε στο όριο γιατί θα είμαστε έξω. Είμαστε 12 άτομα. Είμαστε στο όριο. 12 θα πούμε. Εντάξει, αν έρθουν και κανένα δύο ακόμα. Ελπίζω να είμαστε παραπάνω να έρθετε κι εσείς, παιδιά. Οι προσκλήσεις ξεκίνησαν ήδη, τουλάχιστον από εκείνους που είναι τυχεροί και έχουν αυλές. Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε πως οι περισσότεροι αισιοδοξούν για τις φετινές γιορτές, καθώς θα είναι καλύτερες τουλάχιστον από πέρυσι. Πέρυσι ήμασταν κλεισμένοι. Ναι, χειρότερα πέρυσι, όντως. Φέτος είναι όντως καλύτερα. Και πιστεύω, του χρόνου θα είμαστε απελευθερωμένοι. Ναι, είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί πέρυσι δεν μας άφησαν να κάνουμε τίποτα. Θα το παλέψουμε, αλλά θα κερδίσουμε στο τέλος. Σε αυτό ελπίζουν όλοι. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως πάρα πολλοί θα περάσουν μοναχικά αφού δεν θα έχουν τους δικούς τους ανθρώπους και αφού δεν θα τηρηθεί φέτος το Πάσχα στο χωριό. Στο μεταξύ, δύσκολα είναι τα πράγματα για πάρα πολύ κόσμο σε ό,τι έχει να κάνει και με την οικονομική τους κατάσταση. Δεν υπάρχουν χρήματα! Χρήματα δεν υπάρχουν! Πάσχα το περάσουμε δύσκολα. Δεν υπάρχει δηλαδή από το κράτος καμία υποστήριξη για το Πάσχα γιατί πώς τα έχουν κάνει τα μέτρα. Μία ανοίγουν, μία μας λένε έτσι, μία μας λένε αλλιώς. Δηλαδή η δουλειά πάει... Δεν πάνε σωστά από όσο τα λένε. Δύο άτομα. Αφού δεν έχουν τα παιδιά δεν μπορούν να έρθουν. Από χωριό είμαι, αλλά όπως τα βλέπω δεν. Και στο χωριό δηλαδή να μείνεις, τι να κάνεις δηλαδή. Άλλα χρόνια κατεβαίναν 20 άτομα. Τώρα τι να κάνω μόνος μου. Τίποτα, δεν θα ψήσουμε τίποτα. Τι να το κάνω, ψήσουμε. Με κλειστά καφενεία και μαγαζιά, τι να κάνουμε. Δηλαδή είναι σαν να κάνουμε ένα Πάσχα χειρότερο και από μια κηδεία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα ζητήματα. Και αυτά είναι κρίσιμα στον χώρο του πολιτισμού και της αυτοδιοίκησης. Μαζί μας να καλησπέρισουμε τον Δήμαρχο Μεσίνης, τον κύριο Γιώργο Αθανασόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καναλόπουλε. Νομίζω ότι έχετε όλη την ατζέντα των θεμάτων γύρω από τα ζητήματα του πολιτισμού. Τα συζητήσατε και με τον Περιφερειάρχη και με την Υπουργό Πολιτισμού. Ανάβει το πράσινο φως για το Μουσείο στην Αρχαία Μεσίνη. Ένα αίτημα, μια αναγκαιότητα, μια ανάγκη. Πώς θα πορευτούμε, ποιος θα είναι ο βηματισμός? Πράγματι, χθες είχαμε ευχάριστη εξέλιξη για το Δήμο μας. Μας έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα, γιατί πραγματικά είναι ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Το είχαν προσπαθήσει και οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Αξίζει να πω ότι το 2009 ο πρώην Δήμος Θόμης είχε προβεί στην αγορά έκταση 11 περίπου στρεμμάτων για αυτό το σκοπό. Άρα από τότε δινόταν ένας αγώνας ώστε να μπορέσει να καταφέρει τότε Δημοτική Αρχή την ανέγερση νέου μουσείου στην Αρχαία Μεσίνη. Mm-hmm. Το καταφέραμε εμείς τώρα.
Και ξέρετε ότι έχουμε προσπαθήσει, το είχαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα όσο οφείλαμε και προσπαθήσαμε από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις. Μάλιστα, το καλοκαίρι που είχαμε την τιμή να υποδεχτούμε στο Δημαρχείο την κυρία Μενδώνη, έγινε εκτενή συζήτηση και αναφορά σε αυτό το θέμα. Της ανέφερα ότι, γιατί είναι πολύ καλός γνώστης του θέματος από την προϋπηρεσία της στο Υπουργείο Πολιτισμού, της ανέφερα ότι έχουν αρθεί όλες οι αντιθέσεις, που οι αντίθετες απόψεις που υπήρχαν εκεί. Υπάρχει ομοθυμία, υπάρχει κοινή άποψη στη χωροθέτηση του Μουσείου της Αρχαίας Μεσσίνης. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα που δημιουργούσε εμπόδια. Το λύσαμε αυτό το θέμα με πολλή συζήτηση, διάλογο και προχωρήσαμε. Και χθες είχαμε την τηλεδιάσκεψη με την Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, και τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Νίκα, και καταλήξαμε στην σύναψη προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τριών μερών, ώστε να εκμονηθούν οι μελέτες. Πάμε βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα θα το παρακολουθούμε. Πρώτα, όπως είπε και η κυρία Υπουργός, πρέπει να καταρτιστεί το κτηριολογικό πρόγραμμα. Να ρωτήσω λίγο για το βηματισμό που μας λέτε. Επειδή συζητάμε για μελέτες, αρχικά να πούμε ότι θα είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση ή θα προχωράμε και θα ψάχνουμε χρήματα? Αυτό ακριβώς θα σας πω. Πρέπει να πηγαίνουμε σταθερά βήματα με χρηματοδοτήσεις που θα έχουμε προβλέψει πώς, από πού θα προβλέπονται, για να προχωρήσουν τα πράγματα όπως πρέπει. Το πρώτο βήμα θα γίνει από την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, όπου εκεί θα καταρτιστεί το κτηριακό πρόγραμμα και θα, σαν μια μελέτη σκοπιμότητας για το Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης, και μετά θα συναυθεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ των τριών μερών, όπου θα υπάρχει χρηματοδότηση από την περιφέρεια ένα μεγάλο μέρος και ένα μικρότερο μέρος από το Δήμο Μεσσήνης. Έχει γίνει συμφωνία με τον Περιφερειάρχη και θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά για το καθημερινό το ενδιαφέρον για τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, και ξέρετε ότι γίνονται πάρα πολλά έργα. Η βελτίωση της πρόσβασης στον αρχαιολογικό χώρο, τώρα η αρχή μιας προσπάθειας για την ανέγερση νέου μουσείου, όλα αυτά γίνονται από την περιφέρεια σε συνεργασία με τον Δήμο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, όπως και την κυρία Μερδόνη, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία ενέταξε στις προτεραιότητες του Υπουργείου την ανέγερση του νέου μουσείου, στην Αρχαία Μεσσήνη, μαζί με το κάστρο της Μεθόνης, τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν εκεί. Εγώ θα πω ότι είναι και άλλα. Είναι και τα οδικά. Δηλαδή ο δρόμος Μεσσήνη-Λάμπαινα, Αρχαία Μεσσήνη, που έχει μπει σε ράγες κυριολεκτικά και βρισκόμαστε πλέον σε ένα ρυθμό λίγο πολύ υλοποίησης. Και από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι και σε επίπεδο υποδομών μοιάζει και προς την Αρχαία Μεσσήνη να δίνεται μια σημαντική δίωδος από την πλευρά του αυτοκινητόδρομου του Μωρέα. Πράγματι, το Μεσσήνη Εύα Λάμπαινα έχει δημοπρατηθεί, υπάρχει ανάδοχος και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν εργασίες. Το Λάμπαινα Αρχαία Μεσσήνη εντάσσεται τώρα, χρηματοδοτείται και θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη ανάδοχου, καθώς και εκμονείται η μελέτη για τη διασύνδεση της Λάμπαινας, άρα και με τον δρόμο που θα κατασκευαστεί, με τον αυτοκινητόδρομο. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες και έργα πολύ μεγάλης σημασίας. Αναδεικνύουν τον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης, θα δημιουργήσει συνθήκες μεγάλης επισκεψιμότητας και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε τις κατάλληλες υποδομές να υποδεχτούμε τον κόσμο. Και να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, συμπληρωματικά εμείς προωθούμε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης και ευελπιστούμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση μελέτη για την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων και δίκτυα βιολογικού καθαρισμού για την τοπική κοινότητα Αρχαίας Μεσσήνης και την τοπική κοινότητα Αρσινόης. Και αυτό θα είναι ένα έργο, δεν μπορώ να κάνω ανακοινώσεις ακόμα. Προσπαθούμε να το εντάξουμε στο Αντώνης Τρίτσης. Όταν θα ενταχθεί, θα κάνουμε τις σχετικές ανακοινώσεις και θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μιλήσουμε και για ένα άλλο έργο υποδομής στη συγκεκριμένη περιοχή. Κύριε Δημαρχέ, επειδή το τρέξαμε λίγο τον τίτλο για τον Τζάνε Καλαμάκη, να σας ρωτήσω τώρα, γιατί εκεί έχουμε αρκετές ιδιαιτερότητες και μία από τις ιδιαιτερότητες δείχνει ότι πάμε σε μία λύση πολύ δάπανη. Τι θα γίνει τελικά και πώς θα εξελιχθεί? Όντως, επελέγει από το ΚΑΣ η πολυδάπανη λύση, όπως είπατε, των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Επελέγει η λύση της υπόγειας διάβασης του αρχαιολογικού χώρου. Το κόστος είναι μεγάλο, ο προϋπολογισμός του έργου είναι μεγάλος και ο κύριος Νίκας εξέφρασε την ανησυχία του και θεωρώ και συμφωνώ μαζί του ότι πρέπει να το δει κεντρικά η πολιτεία και να το αντιμετωπίσει σαν δημόσιο έργο. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια από την περιφέρεια ώστε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί.
γιατί είναι κρίμα ενώ υλοποιείται το Τζάνε Καλαμάκι να σταματήσουμε στα 280 μέτρα και να περιμένουμε χρηματοδότηση μετά από αρκετά χρόνια. Πιστεύω όμως ότι με τις κατάλληλες παρεμβάσεις που θα γίνουν, όλοι θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης, ώστε το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει σε μια χρηματοδότηση για να δοθεί η λύση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να κρατήσουμε αυτές τις εξελίξεις που είναι σημαντικές, ιδιαίτερα στα πολιτιστικά δεδομένα και σε επίπεδο υποδομών. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Και εγώ ευχαριστώ και με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχηθώ σε όλους καλό Πάσχα μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον και πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ασφάλεια τις τελευταίες ημέρες της πίεσης και της κατάστασης που επικρατεί για να μπορέσουμε να πάμε πιο εύκολα στην έξοδο. Καλό Πάσχα σε όλους. Τα δεδομένα πάντως για τη Μεσσηνή είναι καλά. Τα είδαμε σήμερα και από τα όσα καταγράφησαν με τα rapid test. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε με αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος Μεσσηνής, το τελευταίο, δηλαδή την εικόνα του Πάσχα και της ασφάλειας και των μετακινήσεων. Τα συζητούσαμε και νωρίτερα. Είδαμε από σήμερα υπάρχουν αυστηροί και συνεχείς ελέγχοι από τις αστυνομικές δυνάμεις στους αυτοκινητοδρόμους, παράλληλα με την επιβολή αυστηρών προστήμων σε περίπτωση βεβαίως παραβάσεων. Μπορεί η εστίαση να ανοίγει τη Δευτέρα του Πάσχα στις 3 Μαΐου και ο τουρισμός στις 15 του ερχόμενου μήνα, ωστόσο μέχρι τότε και εν ώψη του Πάσχα οι μετακινήσεις θα είναι πολύ περιορισμένες. Αξίζει να σημειωθεί πως από την Αττική για άλλη περιφέρεια μπορεί να μετακινηθεί κανείς μόνο για λόγους υγείας και μόνο με έγγραφο από δημόσια δομή. Για περιφερειακές μετακινήσεις με βάση τη δήλωση του Ε9 και τη ολογικό ότι οι πολίτες μεταβαίνουν στη μόνιμη κατοικία τους, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται εφάπαξ. Δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή τους στον τόπο προέλευσης, ενώ η συγκομιδή προϊόντων ως αιτία για υπερτοπική μετακίνηση καταργείται. Για μετάβαση σε άλλο νομό, σε κηδεία συγγενικού τους προσώπου, θα μπορούν να το πράττουν επιδεικνύοντας μόνο τη ληξιαρχική πράξη θανάτου. Σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την επιστροφή στον τόπο μόνιμης κατοικίας, η παραμονή σε άλλη περιφέρεια θα είναι αυστηρά για 48 ώρες. Ενώ μέσω της εργάνης θα μπορούν να εκδίδονται βεβαιώσεις για μετάβαση προς και από την εργασία μόνο για τους μισθωτούς που έχουν εξαρτημένη σχέση. Δεν πρέπει να ρισκάρουμε όλα αυτά που έχουμε κερδίσει και δεν πρέπει να τα ρισκάρουμε στο τέλος της διαδρομής. Βρισκόμαστε προς το τέλος, οι εμβολιασμοί προχωρούν. Ο καιρός ανοίγει, λέω ότι ο καιρός ανοίγει διότι αυτό θα επιτρέψει τη μεταφορά πολλών δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους. Έρχεται το καλοκαίρι, θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε πώς θα διασφαλίσουμε την επάνωδο σε μια νέα κανονικότητα χωρίς να χύσουμε την καρδάρα με το γάλα την τελευταία στιγμή. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Θέλω να πω προς τις μετακινήσεις ότι όπως αντιλαμβάνεστε μια μαζική μετακίνηση ειδικά από την Αθήνα σε άλλες περιοχές με άλλο φορτίο ενδεχομένως να τις επιβάρυνε και ότι άλλο φυσικά η Αθήνα και οι δυνατότητες που έχει η Αθήνα στο ΕΣΥ και άλλο η υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λεπτομέρειες για κάθε περίπτωση προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε ήδη, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως όσοι παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας θα έρχονται αντιμέτωποι με πρόστιμα ύψους 300 ευρώ. Ειδικά στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης επιβάλλεται με τη ολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ. Τα μέτρα αυτά θα ισχύουν μέχρι και τη Δευτέρα 10 Μαΐου. Άλλωστε το στοίχημα θέλει μια σταδιακή επανεκκίνηση από τα μέσα του επόμενου μήνα. Προφανώς ημερομηνία ορόσημο τα μέσα Μαΐου όπου σκοπεύουμε να ανοίξουμε τον τουρισμό μας, ο οποίος είναι τόσο σημαντικός για την ελληνική οικονομία σε επισκέπτες από το εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι είτε εμβολιασμένοι, είτε θα έχουν περάσει την ασθένεια, είτε θα έχουν έρθει με ένα αρνητικό τεστ. Αυτά. Και νομίζω ότι έχουμε δει αρκετά για την όλη υπόθεση του πώς πλέον θα οδηγηθούμε στην κανονικότητα. Επειδή συζητάμε για κανονικότητα, εδώ δεν υπήρχε μια τόσο κανονική πορεία έως τώρα. Ωστόσο, φτάνουμε, θα λέει κανείς, στο παρόν και στο μέλλον. Και το παρόν και το μέλλον έχει να κάνει με την ανάπτυξη επιτέλους του σχεδιασμού για τα υδατοδρόμια και για τα υδροπλάνα στη χώρα μας. Να καλησπερίσουμε στη σύνδεσή μας. Έχουμε τον κύριο Νικόλα Χαραλάμπου, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Sea Plains. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να ρωτήσω τώρα, γιατί είπα νωρίτερα ότι δεν είχαμε κανονικότητα έως τώρα, γιατί θα έλεγε κανείς η όλη υπόθεση του σχεδιασμού γύρω από τα υδατοδρόμια είχε καθυστερήσει χαρακτηριστικά, παρότι υπήρχε ενδιαφέρον. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε αισίως
στην τελική ευθεία για να ξεκινήσουμε αυτό το εγχείρημα, το οποίο έχει όντως καθυστερήσει αρκετά χρόνια. Έχουμε πλέον με τη στήριξη τόσο των τοπικών αρχών αλλά και της κυβέρνησης φτάσει σε ένα σημείο όπου βλέπουμε το τέρμα, και αυτό θεωρούμε είναι το 2021 ένα φύλλο λάκτισμα για τα υδατοδρόμια. Άρα μέσα στο 2021 θα έχουμε τα υδατοδρόμια, το δίκτυο των υδατοδρομίων, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι και το μεγαλύτερο που μπορεί να βρει κάποιος σε επίπεδο Ευρώπης, έτσι. Το 2021 θα μπορέσουμε να βάλουμε κάποιες πτήσεις οι οποίες θα δοκιμάσουν και την αγορά και θα γίνουν δοκιμαστικά κάποιοι προορισμοί οι οποίοι θα μας υποδείξουν κάποια σημεία βελτίωσης. Και ευελπιστούμε ότι το 2022 θα είμαστε σε πλήρη ανάπτυξη πάνω από 20-25 υδατοδρόμια, που σημαίνει ότι θα είναι αρκετές δεκάδες προορισμοί μεταξύ τους. Επειδή συζητάμε για προορισμούς, αρχικά έχουμε ξεπεράσει, να το τονίσουμε, όλα τα εμπόδια που καθυστερούν τον σχεδιασμό. Δεν θα υπάρξουν από εδώ και πέρα. Το λέω αυτό γιατί με την υπόθεση των υδατοδρομίων έχουμε προβληματιστεί αρκετά για το πώς γινόταν η άδεια, η όλη η κατάσταση. Έχουν βελτιωθεί όλα αυτά τα πλαίσια? Αυτά πλέον έχουν ξεπεραστεί. Έχουμε ολοκληρώσει ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι φιλικό προς τον επενδυτή, φιλικό προς τις επιχειρήσεις υδροπλάνων, φιλικό προς τη δημιουργία υδατοδρομίων. Τα θέματα των περιβαλλοντικών έχουν ξεκαθαριστεί. Το θέμα της αδειοδότησης και το θέμα των επιχειρήσεων με υδροπλάνο είναι πλέον εντελώς ξεκάθαρο. Μένουν κάποιες υποχρεώσεις εκπαίδευσης των υδατοδρομίων, οι οποίες είναι θέμα ημερών να λήξουν για αυτές. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα πλέον στην δημιουργία ή ανάπτυξη του υδατοδρομίου, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πλέον θα οδεύσουν και όλα τα υπόλοιπα υδατοδρόμια. Κύριε Χαραλάμπους, επειδή έβλεπα νωρίτερα την εικόνα, θα σας πάω σε αυτό, δηλαδή στο πώς θα αναπτυχθούν και πού, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον, υδατοδρόμια και πού θα δούμε υδροπλάνα σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Υπάρχουν ήδη προχωρήσει αρκετά υδατοδρόμια τόσο στην Πελοπόννησο και στην Δυτική Ελλάδα. Αυτά που πρέπει να αναφερθούμε είναι στην ουσία της Καλαμάτας, είναι έτοιμο για να οριστικοποιηθεί η κατάθεση της στις επόμενες 2-3 μέρες. Η Κυλλήνη επίσης είναι στο ίδιο στάδιο. Η Πάτρα είναι έτοιμη προς λειτουργία. Αρκετά υδατοδρόμια όπως το Κατάκολο, το Ναύπλιο και η Νέα Ισκύος έχουν ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποια θέματα από ό,τι αντιλήφθηκα εντός των οργανισμών, τα οποία θα σύντομα θα εξαλειφθούν και αυτά. Υπάρχει η Λίμνη Τάκα, όπου την έχει ξεκινήσει την αδειοδότησή τους η περιφέρεια Πελοποννήσου. Και θα είναι και κάτι εντυπωσιακό να σημειώσουμε, γιατί είναι στα κεντρικά της Πελοποννήσου. Μια λίμνη θα είναι λίγο διαφορετικό σε σχέση με τα συνηθισμένα υδατοδρόμια που έχουμε στα λιμάνια και τις παραθαλάσσιες περιοχές. Το νομικό πλαίσιο έχει ήδη προσδιορίσει τις διαδικασίες για την αδειοδότηση των λιμνών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αρκετές λίμνες να προχωρούν στην αδειοδότηση υδατοδρομίων. Θεωρούμε ότι πολύ σύντομα οι πρώτες λίμνες, που θα είναι η λίμνη Τάκα και η λίμνη Ιωαννίνων, ανοίξουν γενικότερα το παιχνίδι για τις λίμνες, και φυσικά για μας θα δοθεί ένα καινούριο στοιχείο τόσο στις μεταφορές όσο και στον τουρισμό, γιατί οι λίμνες μας κακά τα ψέματα δεν είχαν προωθηθεί και δεν έχουν προωθηθεί μέχρι σήμερα όπως θα έπρεπε, όπως γίνεται σε αντίστοιχες χώρες που αξιοποιούν στο έπακρο όλες τις εγκαταστάσεις λιμνών και όλα τα υδάτινα πεδία εντός της χώρας. Έχετε μια μεγάλη εμπειρία και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τι αποτύπωμα αναμένετε να αφήσει αυτή η τεράστια επένδυση που γίνεται στο πεδίο του τουρισμού? Τι αποτύπωμα θα αναμένετε να αφήσει αυτή η τεράστια επένδυση στο πεδίο του τουρισμού? Ναι, είναι σίγουρα μια επένδυση όπου θα αλλάξει
αυτά που γνωρίζαμε όσον αφορά τον τουρισμό είναι, θα αλλάξει τον δημογραφικό χαρακτήρα των τουριστών, θα μπορούν πλέον να ξεκινάνε με κρουαζιέρα, να καταλήγουν σε νησί όπου δεν το είχαν μέσα στα πλαίσια ή σε μια λίμνη ή ακόμα και σε μια περιοχή όπου υπάρχει αεροδρόμιο. Θα μπορούσε δηλαδή να φύγει από το κρουαζιερόπλαιο και να καταλήξει στη λίμνη Ιωαννίνων ή να καταλήξει στη λίμνη Τριχονίδα ή ακόμα να καταλήξει και στη λίμνη Καϊάφα. Ενώ πιο πριν δεν θα μπορούσε να έχει αυτή την επιλογή. Παράλληλα, δημιουργούνται καινούργιες συνθήκες καινούργιων τουριστικών προϊόντων. Πλέον οι διαδρομές με το καράβι θα θεωρούνται ότι είναι οι καθημερινές, αλλά με το υδροπλάνο θα θεωρείται ότι υπάρχει μια αεροπορική διασύνδεση σε όλα τα σημεία που υπάρχει υδάτινο πεδίο, σε όλα τα σημεία που θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος εντός του Αιγαίου, εντός του Ιωνίου, ακόμα και σε περιοχές λιμνών. Οπότε ναι, διαφοροποιείται πάρα πολύ το τουριστικό προϊόν. Προκαλούνται πολλά ερωτήματα και το λέω αυτό γιατί δημιουργούνται και αρκετές προσδοκίες. Τώρα, η τιμολογιακή πολιτική όσον αφορά την ανάπτυξη των υδροπλάνων, ποια θα είναι? Για να το καταλάβουμε, έτσι, ένα ταξίδι με ένα υδροπλάνο μιας μέσης απόστασης, πόσο μπορεί να κοστίσει το εισιτήριο? Κοιτάξτε, να δείτε, η δικιά μας εταιρεία σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και σε κομμάτι scheduled flights, δηλαδή προγραμματισμένες πτήσεις, αλλά και σε πτήσεις οι οποίες μπορεί να είναι ειδικές πτήσεις ειδικού σκοπού, είτε είναι για sightseeing, είτε είναι για εξυπηρέτηση κάποιων συγκεκριμένων ξενοδοχείων resort. Στην περίπτωση των πτήσεων, των προγραμματισμένων πτήσεων, έχουμε βγάλει μία τιμολογιακή πολιτική, η οποία είναι πολύ κοντά στο επίπεδο και του Έλληνα, αλλά και του τουρίστα που έρχεται εδώ στην Ελλάδα. Οι τιμές θα κυμαίνονται μεταξύ του καραβιού και του αεροπλάνου, αν και εμείς δεν θα πετάμε στις περιοχές που πετάνε τα συμβατικά αεροπλάνα. Οπότε υπολογίζουμε για μισή ώρα πτήση να έχουμε μία τιμή γύρω στα 70 με 75 ευρώ. Μισή ώρα πτήση μπορεί να είναι Αθήνα-Τίνο, μπορεί να είναι Καλαμάτα-Κρήτη. Άρα είναι πολύ προσιτή, αυτό σημειώνω, και όλα αυτά θα τα δούμε σε πιο συγκεκριμένα επίπεδα το αμέσως επόμενο διάστημα. Ανοίγει ο τουρισμός, προφανώς θα βλέπουμε σιγά σιγά μέσα στο 2021 τον όλο σχεδιασμό. Ακριβώς. Ο στόχος μας είναι σιγά σιγά να μπει στην καθημερινότητα του Έλληνα, αλλά να μπει και στην τροχιά του τουριστικού κύματος, όπου σιγά σιγά θα επανέρχεται στα νούμερα και στους αριθμούς που υπήρχε το 2019. Ευελπιστούμε το 2022 να είναι χρονιά έκρηξη τουριστικού κύματος για την Ελλάδα και πιστεύουμε ότι έχουμε καλύψει ένα μεγάλο μέρος έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το κύμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία αυτή. Καλή δύναμη να ευχηθώ στο έργο σας. Και καλή συνέχεια. Εγώ, καλό σας βράδυ. Και ευχαριστώ για την... Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα τώρα. Την πρόθεση του να στηρίξει τους επαγγελματίες της εστίασης στην επανεκκίνηση της 3 Μαΐου, δήλωσε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση Best, ξεκαθάρισε πως θα υπάρξει ανοχή σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που επιβάλλουν οι αποστάσεις. Εμπράκτως έχει ήδη βοηθήσει τους επαγγελματίες της εστίασης ο Δήμος Καλαμάτας, ο οποίος σύμφωνα με τον Δήμαρχο θα συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση και από τη Δευτέρα του Πάσχα, οπότε και πανεκκινεί ο κλάδος. Η εστίαση πρέπει πλέον να ανοίξει, έτσι, πέρασαν τόσους μήνες, οπότε θα πρέπει και αυτή να λειτουργήσει. Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας θα κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή πέρα από την αντιμετώπιση των τελών για τα τέλη καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και βέβαια κοινόχρηση των χώρων, αυτά που έχουμε ανακοινώσει ότι μειώνονται, θα στηρίξουμε όσο μπορούμε. Σε πραγματικό χρόνο θα στηρίξουμε τη λειτουργία τους μέσα από το να διατηρούμε όσο μπορούμε καθαρές περιοχές, να δώσουμε αν θέλετε ακόμα και ανοχή για το πώς θα αναπτυχθούν τα τραπεζοκαθίσματα. Πρέπει να στηρίξουμε την εστίαση. Η κυβέρνηση έκανε αυτό που έπρεπε μέσα από την ενίσχυση με το 7%. Θα πρέπει και εμείς ως τοπική κοινωνία, εδώ ως τοπική διοίκηση, ως Δήμος Καλαμάτας, να στηρίξουμε, διότι προφανώς η εστίαση κρατάει όρθια την οικονομία μας, εργάζεται τόσο κόσμο εκεί, δραστηριοποιείται τόσο κόσμο εκεί και βέβαια είναι η εικόνα της πόλης μας.
Το ζήτημα άλλωστε των τραπεζοκαθισμάτων τίθεται σε πρώτο πλάνο, με τον Δήμαρχο ξεκάθαρα να δηλώνει πως θα υπάρξει ενοχή. Αυτό το δείξαμε και με την πρώτη φάση των περιοριστικών μέτρων, ότι είχαμε δώσει ανοχή και τότε προς όλους για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, και αυτή τη φορά αυτό θα κάνουμε. Άλλωστε και το ότι δεν ξεκινάμε το έργο στην Αβαρίνο με την ανάπλαση του τμήματος μεταξύ Φαρών και Ακρίτας είναι και αυτό ως προς την ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιών μετά. Ανοχή θα δείξουμε και καλή διάθεση προς όλους. Σημειώνουμε αυτήν την αναφορά του Δημάρχου Καλαμάτας και πάμε εμείς να καλησπέρισουμε τη Δέσποινα Ηλιοπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να δούμε λίγο την υπόθεση, επειδή συζητούσαμε αυτό διηγητικά. Έρχονται και μια σειρά νέες παρεμβάσεις και για τα σχολεία και μέσα στις κτηριακές υποδομές, αλλά και άλλα μέσα από το πρόγραμμα Φιλόδημος για την περιοχή της Πηλίας. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε εξελίξεις όσον αφορά στα σχολικά κτίρια. Πρόκειται για τα κτίρια γυμνασίου και λυκείου της Μεθόνης, καθώς και του Δημοτικού Σχολείου της Καλυθέας Πηλίας. Εγκρίθηκε η μελέτη των οικονομικών και συμβατικών τευχών και της διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου με προϋπολογισμό 668.000 ευρώ. Να πούμε όμως ότι έχουμε και άλλη θετική εξέλιξη. Έχουμε την ένταξη στο πρόγραμμα Φιλόδημος 2 της κατασκευής, επισκευής και συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πύλου Νέστορος, συνολικού προϋπολογισμού 650.000 ευρώ. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, όλα αυτά τρέχουν υπό το άγρυπνο βλέμμα του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, και για την περιοχή της Πηλίας. Μικρά ή μεγάλα, αλλά θα σου πω πολύ σημαντικά και καθημερινά, για κάθε γωνιά της Μεσσηνίας, είτε πρόκειται για έργα που σχετίζονται με την παιδεία, είτε πρόκειται για έργα που σχετίζονται με τους αθλητικούς χώρους, τον πολιτισμό και άλλα πολλά που θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα να συμβαίνουν, χάρη και στην συμβολή του Μεσσηνίου πρώην Πρωθυπουργού. Πάμε λίγο στην υπόθεση τώρα των ελέγχων. Είπαμε νωρίτερα με την Γεωργιάδη Αγωστοπούλου για το τι θα γίνεται στα διόδια και σε άλλες οδικές αρτηρίες, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν ξεκινήσει τα όργανα και έχουμε τους πρώτους ελέγχους για την υπόθεση της επιστρεπτέας. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε πραγματικά ιστορίες απάτης στα χρόνια του κορονοϊού. Έρχονται αυτές οι ιστορίες στο φως της δημοσιότητας που αφορούν σε επαγγελματίες οι οποίοι με τεχνάσματα και παραθυράκια προσπάθησαν να αποσπάσουν υπέρογκα ποσά που φυσικά δεν δικαιούνταν μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων για την στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Οι περιπτώσεις που αναδείχθηκαν μετά από την έρευνα των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών αφορούσαν κυρίως σε απόπειρες καταστρατήγησης των μέτρων ενίσχυσης, όπως αυτό της επιστρεπτέας προκαταβολής, αλλά και του προγράμματος αναστολών συμβάσεων εργασίας. Μάλιστα, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Οικονομικών, οι εν λόγω φάκελοι θα παραπευθούν στη δικαιοσύνη. Οι περιπτώσεις που παρατίθεται να πούμε είναι χαρακτηριστικές, αφού βρέθηκαν επιχειρήσεις που από μηδενικό τζίρο ξαφνικά βρέθηκαν να δηλώνουν έσοδα εκατομμυρίων ευρώ μέσω των τροποποιητών δηλώσεων. Να πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μονοπρόσωπης επιχείρησης στην Πελοπόννησο που δραστηριοποιείται στο ελληνικό εμπόριο κρέατος. Είχε δηλώσει συνολικό τζίρο 3.000 ευρώ για το 2019, πριν από την έναρξη του 5ου κύκλου της επιστρεπτέας προκαταβολής, υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις για τα τρία τελευταία τρίμηνα του 2019 με τζίρο, να πούμε, συνολικού ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα. Θα δούμε αρκετά. Πάμε λίγο στον αγροτικό τομέα. Έχουμε μια ευχάριστη είδηση υπό την έννοια ότι αυτή σημειώνεται σε επίπεδο Μεσσηνίας. Είχαμε την δημοπρασία για ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα πάνω από τα 3,5 ευρώ. Ναι, χθες είχαμε μια δημοπρασία που έκανε ο συνεταιρισμός Γλυφάδα στην Πύλο Μεσσηνίας και πέτυχε, να πούμε, Θέμη, την υψηλότερη τιμή ελαιολάδου πανελλαδικά. Να πούμε ότι έγινε προσφορά για συνολικά 65 τόνους ελαιολάδου. Από αυτή την ποσότητα, οι 40 τόνοι ήταν ελαιόλαδο ΠΟΠ Καλαμάτα και 25 τόνοι συμβατικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Υπήρξε μεγάλο, να πούμε, εμπορικό ενδιαφέρον. Πάνω από 14 ήταν οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές από όλη την Πελοπόννησο.
Τελικά την καλύτερη τιμή για το ΠΟΠ Καλαμάτα έδωσε η εταιρεία Ηλιακή, που αγόρασε στα 3 ευρώ και 51 λεπτά το κιλό, ενώ το έξτρα παρθένο το αγόρασε η εταιρεία Χελιώτης από τη Σπάρτη με 3 ευρώ και 42 λεπτά το κιλό, που είναι από τις υψηλότερες τιμές πανελλαδικά. Να πούμε, Θέμη, ότι φαίνεται πλέον ότι το ελαιόλαδο κατακτάει έτσι καλύτερες τιμές. Δεν γνωρίζουμε όμως αν αυτή η άνοδος θα συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να πούμε βέβαια ότι οι περισσότεροι παραγωγοί έχουν δώσει το ελαιόλαδο σε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε είχαν πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Να ευχαριστήσουμε τη Δέσποινα Ηλιοπούλου. Να συνεχίσουμε εμείς περνώντας στον χώρο της εκπαίδευσης, τα χρονικά σημεία αναφοράς για την επανεκκίνηση έχουν οριστεί και σε αυτόν τον οδικό χάρτη πορευόμαστε για την επαναλειτουργία των διαφόρων βαθμίδων. Το όλο πλαίσιο περιέγραψε μιλώντας στην τηλεόραση Best ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος. Στον τρόμο με τον οποίο θα γίνει σταδιακά η επιστροφή των μαθητών στην κανονικότητα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος. Καταρχάς, να πούμε, δεν είναι ακριβώς κανονικότητα. Είναι κανονικότητα με πολύ μεγάλη προσοχή. Δηλαδή, χρειάζεται να έχουμε τα μάτια μας 14, οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, τα αυτοδιαγνωστικά τεστ παραμένουν ως κύριο όπλο μας μαζί με τα εμβόλια για να μπορέσει να ανοίξει όλη αυτή η διαδικασία σιγά σιγά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, δηλαδή και οι μάσκες θα υπάρχουν και τα αυτοδιαγνωστικά τεστ θα υπάρχουν και θα συνεχίζονται οι εμβολιασμοί για να ανοίξουμε σιγά σιγά προς τα έξω. Ο κ. Συρίγος ακολούθησε στάθηκε ιδιαίτερα στον προγραμματισμό, ο οποίος έχει τεθεί. Ξεκινάω από τις κατατακτήριες, θα γίνουν μετά τις 19 Μαΐου. Θα προχωρήσουν κανονικά, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Από εκεί και πέρα, τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν με τηλεεκπαίδευση όλο το εαρινό εξάμηνο μέχρι τις 4 Ιουνίου. Τις αμέσως επόμενες ημέρες έχουμε θέσει μετεπιτάσιο στην Επιτροπή των Ειδικών και ευελπιστώ ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα άμεσα, να αρχίσουν οι κλινικές ασκήσεις που αφορούν σε φοιτητές των σχολών υγείας, οι πρακτικές ασκήσεις που ξεκινούν από τους φαρμακοποιούς, πάνε στους παιδαγωγούς και ούτω καθεξής, και οι εργαστηριακές ασκήσεις τουλάχιστον για εκείνους που είναι τελειόφοιτοι ή είναι μεταπτυχιακά τμήματα. Θα παρατείνουμε, πιστεύω, μέχρι τις 30 Ιουλίου, άμα χρειαστεί, το εαρινό εξάμηνο για τις εργαστηριακές ασκήσεις για να γίνουν σωστά. Περιμένουμε την εισήγηση από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, θα τεθεί το θέμα και αύριο. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από τις μεταβολές με την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Με τη νέα χρονιά θα δρομολογηθούν και άλλες αλλαγές στην τριτοβάθμια. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής θα είναι το τεστ το οποίο θα μας οδηγήσει στο να δούμε τα επόμενα βήματά μας. Από εκεί και πέρα ξέρω από τώρα ότι θα έχουμε πρόβλημα σε 3 πανεπιστήμια, τα οποία μας ενδιαφέρουν για εθνικούς λόγους. Αναφέρομαι στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία πρέπει να στηριχθούν, και από εκεί πέρα θα δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο το υπόλοιπο σύστημα. Οπότε σε φάση δεν μπορούμε να μιλάμε για νέα τμήματα αν δεν δούμε πώς θα ηρεμήσει η κατάσταση. Να έρθουμε εμείς τώρα σε κάτι διαφορετικό. Πολλά και ξεχωριστά τα όσα ανέφερε ο φιλόσοφος και συγγραφέας Τέλειος Ράμφος, μιλώντας στην εκπομπή Διάλογοι της τηλεόρασης Best. Από τα ζητήματα που ανακύπτουν με την πανδημία, τα όσα νοηματοδοτεί ο εορτασμός του 21, αλλά και τα όσα έχουν να κάνουν με την δική μας στάση και συμπεριφορά. Ένας από τους κορυφαίους διανοητές και Έλληνες στοχαστές είχε τόσα πολλά να πει και να δείξει το δρόμο για απαντήσεις και νέα ερωτήματα. Αρχικά, η δοκιμασία της πανδημίας. Δεν είναι χειρότερο από τα άλλα, γιατί εδώ ο εχθρός είναι αόρατος και είναι ένας ιός. Αλλού ο εχθρός μπορεί να τον αδερφός. Πολύ πιο οδυνηρό. Κυρίως, ας πούμε, οι διχασμοί και οι διαιρέσεις ακόμη δεν έχουμε βρει εμβόλιο για αυτά τα πράγματα. Ενώ το εμβόλιο για τον κορονοϊό βρέθηκε. Αλλά είναι πολύ πιο δύσκολα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν αυτό που είναι απέναντί σου είσαι εσύ. Σε μια εποχή που η υγεία αναδεικνύεται στο σημείο αναφοράς, ο κύριος Ράμφος τόνισε πως οι αξίες είναι το υπέρτατο αγαθό. Η επιβίωση δεν είναι ζωή. Η επιβίωση είναι αναβολή του θανάτου. Η ζωή είναι κάτι άλλο. Και αυτό το καταλαβαίνουμε από αυτό το Ελευθερία Θάνατος του 21. Στο Ελευθερία Θάνατος του 21 σημαίνει ότι η πραγματική ζωή είναι υπέρβαση του θανάτου, ασχέτως αν πεθαίνεις κάποια στιγμή τη ζωή σου. Δηλαδή ότι οι αξίες και όχι η επιβίωση.
Πλέον πολλά έχουν αλλάξει με τις αποστάσεις να είναι βασικό συστατικό. Εκείνο που δεν αλλάζει είναι ο τρόπος συμπεριφοράς των Ελλήνων. Το να βλέπουμε τα πράγματα εξ αποστάσεως δεν είναι κακό, γιατί μπορεί να τα βλέπουμε καθαρότερα από το να τα βλέπουμε μέσα από τα δικά μας τα συναισθήματα, όπου πολλές φορές παραποιούμε τις καταστάσεις. Η απόσταση είναι καλό, διότι αναγνωρίζουμε και την οντότητα του άλλου. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε πολύ συναισθηματικοί, καταργούμε τις αποστάσεις. Γινόμαστε αδέρφια σε 5 δευτερόλεπτα και τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα σφαζόμαστε για πάρα πολύ απλούς λόγους. Οι αποστάσεις είναι πολύ καλό, γιατί μας διδάσκουν όρια. Το ζήτημα της συνένεσης πάντως είναι εκείνο το οποίο μας απασχολεί, ιδιαίτερα στο πολιτικό πεδίο. Όταν επικρατεί στην πολιτική ο αγώνας για την εξουσία, συνένεση δεν γίνεται. Όταν επικρατεί στην πολιτική ο αγώνας για την πατρίδα, τότε γίνεται η δουλειά για το καλό της πατρίδας. Ακόμη η ατομική ανάγκη να είμαστε κάποιοι εμείς μας κάνει να το εισπράττουμε μέσω της εξουσίας. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να είναι κανείς εξαιρετικός, χωρίς υποχρεωτικά να είναι εξουσία, αλλά αν είναι καλός θα έρθει η εξουσία στα χέρια του κάποια στιγμή. Ο Στέλιος Δράμφος τοποθετήθηκε και για τα μηνύματα που πηγάζουν από τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Η επιβίωση είναι παρακμή. Έτσι, μόνο η ζωή για αξίες είναι πραγματική ζωή. Και φέρνει βεβαίως και την ευμάρεια. Αλλά όταν ο σκοπός είναι τα επιδόματα και η οικονομία, νομίζω ότι ο δρόμος είναι εκ του ασφαλούς προς την παρακμή. Άρα το 21 έχει ένα νόημα ακριβώς. Το νόημα αυτό να μας θυμίσει ότι οι αξίες προηγούνται τις επιβιώσεις. Ο γνωστός φιλόσοφος και συγγραφέας στάθηκε παράλληλα και στα μηνύματα που πηγάζουν από το πέρασμα της επόμενης εβδομάδας. Είναι ακριβώς ότι μόνο μέσα από τη θυσία που αλλοιώνει το θάνατο πάντοτε, έτσι, μόνο μέσα από εκεί αρχίζει ένας καινούριος χρόνος. Το 21 ήταν ένας καινούριος χρόνος. Αυτό όμως είναι για την καθημερινή μας ζωή ανάγκη. Να αλλάξει η μέρα μας, να αλλάξει η ζωή μας. Στην πραγματικότητα οφείλουμε να πεθαίνουμε πολλές φορές για να γυρίσει η ζωή μας. Γιατί η Ανάσταση είναι, ποιο είναι το κόλπο να δημιουργούμε καινούριο χρόνο, να αλλάζουμε ζωή. Έτσι. Ποιο είναι το κόλπο? Δεν είναι ο σκοπός να περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία και τη Συντέλεια. Κάθε μέρα στη ζωή μας παίζεται το θέμα της Μεγάλης Παρασκευής και της Κυριακής του Πάσχα. Αυτό είναι όλο. Είμαστε μεταξύ μας, επειδή πιστεύουμε πολύ στον νικητή. Ενώ ο νικητής είναι αυτός που τιθασεύει τον εαυτό του, δεν είναι αυτός που νικάει τους άλλους. Δεν είναι δηλαδή, όπως είσαι στο σχολείο, σκοπός. Δεν είναι να προτεύσεις. Σκοπός είναι να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Αυτό είναι το σημαντικό, να ξεπερνάς τους άλλους. Ξεπερνάς τους άλλους δεν γίνεται τίποτα. Εσένα να ξεπερνάς. Την όλη εκπομπή θα έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε επανάληψη απόψε στις 11.30. Τώρα στο επίκεντρο μιας ενδιαφέρουσας επιστημονικής συζήτησης που διεξήχθη με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας και τη συμμετοχή εκλεκτών ομιλητών βρέθηκε η πανδημία του κορονοϊού. Αναλύσεις, στοιχεία και το νέο όπλο που έχει να κάνει με τα self-test. Η πανδημία του κορονοϊού, το υγειικό φορτίο στα λίμματα, τα self-test και η πρόβλεψη της εξέλιξής της στη χώρα μας είναι το θέμα της διαδικτυακής επιστημονικής συζήτησης που έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας και από την οποία προέκυψαν αρκετά και χρήσιμα συμπεράσματα. Είναι πολυδιάστατο το μέλλον και οι συνέπειες αυτής της κρίσης, αλλά τουλάχιστον στο επίπεδο της υγείας και στο επίπεδο της προστασίας απέναντι σε αυτόν τον ιό όσον αφορά την ίδια τη ζωή μας. Η υγειονομική κρίση, όπως όλα δείχνουν, έχει ως διέξοδο τον εμβολιασμό. Ένας εμβολιασμός βέβαια που δεν έχει ακόμα ταχύτητα και κατ' επέκταση την αποτελεσματικότητα που περιμέναμε. Ως Δήμος έχουμε προτείνει και μπορούμε να υποστηρίξουμε τη λειτουργία ενός μέγα εμβολιαστικού κέντρου στην Τέντα. Ο Ιατρικός Σύλλογος μέχρι τώρα και οι γιατροί της Μεσσηνίας ήταν επιποδός πολέμου και ίσως γι' αυτό να είναι ένας λόγος αυτό που έχουμε καταφέρει να είμαστε στα πολύ χαμηλά όσον αφορά τα κρούσματα, τις νοσηλίες, τους θανάτους στη Μεσσηνία μας και στην Καλαμάτα ιδιαίτερα. Το νοσοκομείο Καλαμάτας είναι γνωστό ότι σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος σε αυτή την πανδημία. Είναι νοσοκομείο αναφοράς μετά τα νοσοκομεία της Πάτρας για την Πελοπόννησο. Έχει ανταποκριθεί πάρα πολύ καλά. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να σηκώσουμε και ένα πολύ μεγάλο βάρος ακόμα στο επίπεδο εμβολιασμών. Σε μια στιγμή που η χώρα μας ετοιμάζεται να γιορτάσει ένα Πάσχα λίγο καλύτερα από αυτό που γιόρτασε πέρσι
και ετοιμάζεται με τη χρήση των εμβολίων και χάρη στις προσπάθειες όλων να προχωρήσουμε σε ένα καλοκαίρι το οποίο θα είναι ανάταση ψυχής συγκριτικά με τα όσα περάσαμε πέρσι. Πιστεύω, είμαι αισιόδοξος ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο και θα μπορέσουμε πολύ γρήγορα να απαλλαγούμε από αυτή τη μάστιγγα και να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε ένα τον άλλο. Η εμφάνιση του υγικού φορτίου στα λίμματα, η οποία συσχετίζεται με την απόθεση του υγικού φορτίου τόσο από τους ασυμπτωματικούς όσο και από τους συμπτωματικούς, έτσι, συσχετίζεται με τα κρούσματα στο πεδίο, αλλά και πρόσφατα είδαμε και με τον αγαπητό συνάδελφο από το ΕΚΠΑ, τον κύριο Παρασκευή, ότι συσχετίζεται και με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία, ακόμα και με τις εισαγωγές στις ΜΕΘ. Το επιδημικό προφίλ που υπάρχει και τα στελέχη που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι τέτοια που μάλλον δεν μας ανησυχούν ότι θα έχουμε κάτι άλλο που θα χρειαστεί να αλλάξουμε τον οδικό χάρτη ή τον προγραμματισμό των ενεργειών, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα στελέχη. Παρόλα αυτά, για να μην αλλάξουμε τον οδικό χάρτη, θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να είμαστε προσεκτικοί, γιατί υπάρχει ψηλό φορτίο στην κοινότητα, να χρησιμοποιούμε τα νέα μέσα με το συστηνόμενο τρόπο, έτσι ώστε όχι μόνο να επιτύχουμε σταθεροποίηση, να επιτύχουμε να μειώσουμε το φορτίο στην κοινότητα και σιγά σιγά να προχωρήσουμε προς το καλοκαίρι με ασφάλεια και με μεγαλύτερη δόση ελευθερίας για όλους μας. Θα μείνουμε στα του Δήμου Καλαμάτας. Οι πολιτικές μείωσης των απορριμμάτων, ανακύκλωσης και προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν βασικές προτεραιότητες στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών που λαμβάνονται από το Δήμο και τοποθέτηση ενός δικτύου παγίδα για τα φερτά υλικά που μέχρι σήμερα βρίσκαν το δρόμο προς τη θάλασσα. Η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν προτεραιότητα και ορισμένα από τα μεγάλα στοιχήματα της Δημοτικής Αρχής. Στο πλαίσιο αυτό και η συνεργασία που αναπτύχθηκε μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Aegean Rebreath, σε συνεργασία με την οποία τοποθετήθηκε σήμερα ένα δίχτυ παγίδα στην άκρη του Νέδοντα που θα βάζει φρένο στα φερτά υλικά και σκουπίδια που είχαν προορισμό τη θάλασσα. Ο Δήμος Καλαμάτας είναι από τους ελάχιστους Δήμους στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αν όχι ο μόνος. Που δεν έχει ενεργή χωματερή. Που υλοποιεί λοιπόν πολιτικές μείωσης του όγκου των απορριμμάτων μέσω της ανακύκλωσης, επανάχρησης και όλα όσα χρειάζεται για να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων μέσω της διαλογής στην πηγή. Επίσης υλοποιεί και πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος με τη διαχείριση των μπαζών, των κλαδεμάτων, των στραγγιδίων στη μαραθώλακα τα οποία συλλέγονται και πηγαίνουν στο βιολογικό καθαρισμό και ό,τι άλλο χρειάζεται ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η σημερινή πρωτοβουλία. Αυτή η συνεργασία για την προστασία του Μεσσηνιακού κόλπου. Μια προστασία λοιπόν που είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας που έχουμε με την Aegean Rebreath, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ο οποίος θα έχει διάρκεια ένα έτος, χωρίς κόστος για το Δήμο μας. Θα τοποθετούν ενημερωτικές πινακίδες στην παραλιακή μας ζώνη, όπου θα εξηγούν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε πλαστικό όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα. Θα γίνουν εκδηλώσεις ενημερωτικές και σήμερα τοποθετούμε εδώ στην τελευταία γέφυρα του Νέδοντα το δίχτυ, ώστε να συγκρατήσουμε όλα τα φερτά υλικά που τελικά καταλήγουν στο Μεσσηνιακό κόλπο. Υλοποιείται για πρώτη φορά, είναι μια καινοτόμα δράση. Θα βοηθήσει σημαντικά στη συλλογή αυτών των απορριμμάτων που καταλήγουν στις θάλασσές μας. Και το επόμενο project είναι η εγκατάσταση σταθμού συλλογής θαλασσίων απορριμμάτων στο λιμάνι μας για τη συλλογή των δικτύων ψαρέματος, τα οποία είναι πάρα πολλά και διάσπαρτα. Το δίκτυ θα καθαρίζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα από τις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου και τα φερτά αυτά υλικά θα αναλύονται, θα ζυγίζονται και θα αποτελέσουν τα στοιχεία μιας μελέτης που θα παρουσιαστεί σε έναν περίπου χρόνο και η οποία θα αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθούν μελλοντικές πρωτοβουλίες του Δήμου. Προχωράμε στην εγκατάσταση αυτού του δικτύου παγίδας για το ρεύμα του Νέδοντα, το οποίο θα συγκρατεί τα απορρίμματα ούτως ώστε να μην καταλήγουν στη θάλασσα και να έχουμε μια εικόνα του τι
θα κατέληγε διαφορετικά εκεί. Και θα προχωρήσουμε και σε μια σειρά άλλων δράσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία και μετά τον ένα χρόνο να συνεχίσουμε τις δράσεις μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο για αυτή την ευκαιρία. Μαζί με τα παιδιά μας που από μικρά πρέπει να τα μαθαίνουν όλα αυτά τα πράγματα και να γίνεται και μερικούς ανθρώπους που δεν έχουν καταλάβει σε τι παράδεισο ζούμε. Να αγαπήσουμε όλοι μαζί αυτό το απίστευτο παράδεισο. Αντιδρούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί για την δημιουργία ορισμένων σχολείων όπως το 10ο Δημοτικό της Καλαμάτας σε πρότυπο πειραματικό. Όπως τονίζουν, ακόμα και σήμερα δεν έχει υπάρξει αναλυτική ενημέρωση για το τι περιλαμβάνει αυτή η αλλαγή. Γονείς και καθηγητές του 10ου Δημοτικού Σχολείου της Καλαμάτας αντιδρούν στην απόφαση να μετατραπεί σε πρότυπο πειραματικό σχολείο. Είμαστε αντίθετοι όχι στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης προς Θεού. Είμαστε αντίθετοι όμως πάνω σε αυτό το θέμα, όπως έχει προκύψει, όπως πάει να γίνει εν μέσω πανδημίας, με τα σχολεία κλειστά, χωρίς ενημέρωση και με προβλήματα τα οποία υπάρχουν στο συγκεκριμένο σχολείο, από τη στιγμή που η πλειοψηφία του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του σχολείου είναι αντίθετη. Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Είμαστε η πλειοψηφία των γονέων, οι οποίοι δεν έχουμε ενημερωθεί καν, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Παρόλο που ζητάμε ενημέρωση, δεν έχετε κανείς να με ενημερώσει. Δεν μπορώ, εγώ αυτό εκεί από θέμα αρχής και μόνο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται δύο ή τρεις άνθρωποι να αποφασίζουν για 300-350 οικογένειες χωρίς να τις έχουν ενημερώσει, χωρίς να μας έχουν εξηγήσει τίποτα, χωρίς να μας έχουν πει με ποια κριτήρια πάρθηκε αυτή η απόφαση. Είναι μια απόφαση για την οποία, όπως σημειώνουν και οι γονείς αλλά και οι καθηγητές, δεν ενημερώθηκαν από κανέναν φορέα και μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει ακόμα μια αναλυτική ενημέρωση για το τι θα περιλαμβάνει η αλλαγή αυτή στο σχολείο. Πάμε απλά να χαρακτηρίσουμε και να βαφτίσουμε ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί σε υψηλότερα επίπεδα και στάνταρ, να του φορέσουμε απλά μια ταμπέλα μόνο και μόνο για να παρουσιάσουν κάποιοι έργο ότι κάνανε άλλη μια μεταρρύθμιση στην παιδεία. Θεωρώ απαράδεκτο ότι σαν γονείς ενημερωθήκαμε μέσα από δημοσιεύσεις που ήταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από κανέναν επίσημο φορέα. Δεν έχει γίνει καμία επίσημη διαβούλευση και πραγματικά δεν θέλω καν να μπω στη διαδικασία να κρίνω το όλο εγχείρημα γιατί πολύ απλά δεν ξέρουμε τι πάνε να κάνουν. Βρισκόμαστε εδώ για δεύτερη φορά, γιατί την πρώτη φορά είχαμε έρθει να κάνουμε διαμαρτυρία για να μην προταθεί το σχολείο μας από τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης. Από ό,τι καταλάβαμε δεν εισακουστήκαμε και τώρα ερχόμαστε δεύτερη φορά πάλι για διαμαρτυρία, γιατί το σχολείο μας κατά πάσα πιθανότητα έχει χαρακτηριστεί. Και θέλουμε να παγώσει αυτή η διαδικασία, να μην χαρακτηριστεί, να μην προχωρήσει ο χαρακτηρισμός ως πειραματικού, γιατί αυτό θα φέρει μεγάλες αναστατώσεις και ανακατατάξεις σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας, και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές. Σε ειδήσεις από τον κόσμο, ικανοποίηση επικρατεί στην Ευρώπη για την αμερικανική αλλαγή πλεύσης στο κλίμα και την δέσμευση του Τζο Μπάιντεν να μειώσουν οι ΗΠΑ τουλάχιστον στο μισό τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αλλά και πετρελαίου. Στην Κύπρο, οι μεταναστευτικές πιέσεις είναι αυξανόμενες. Στην Κύπρο και το κέντρο υποδοχής προσφύγων του Πουρνάρα βρέθηκε η Τζίλιαν Τρίξ, βοηθός του ΙΠΑ του αρμοστή του ΟΗΕ για την προστασία των προσφύγων. Η Αυστραλή πολιτικό συζήτησε με τις κυπριακές αρχές τα ζητήματα ασύλου και βελτίωσης των συνθήκων υποδοχής του στη χώρα. Σε σχέση με τις συνθήκες στο κέντρο υποδοχής υπάρχει υπερπληθυσμός. Οι άνθρωποι εδώ είναι αγχωμένοι, εκνευρισμένοι κάποιοι από αυτούς και περιμένουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους για άσυλο με βάση την νόμιμη διαδικασία που ισχύει. Η Τζίλιαν Τρίγκ συνομίλησε με κάποιους από τους πρόσφυγες προκειμένου να ακούσει τα προβλήματα και τα αιτήματά τους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για όλους. Ζητάμε υπομονή και κατανόηση για τις ανάγκες των ανθρώπων που επιζητούν προστασία από τη βία και τους διωγμούς. Η βοηθός του ΙΠΑ του αρμοστή εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τα 200 παιδιά που βρίσκονται στον Μπουρνάρα.
Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ εξέφρασε την Πέμπτη την ικανοποίησή της για την δέσμευση του Τζο Μπάιντεν να μειώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον στο μισό τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αλλά και πετρελαίου, μιλώντας κατά την Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα που διοργανώνεται διαδικτιακά με πρωτοβουλία του Αμερικανού Προέδρου. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν και εργάζονται πάνω στην πολιτική για το κλίμα, γιατί είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο κόσμος χρειάζεται την συμβολή τους για να εκπληρώσουμε την Συμφωνία του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι ο κόσμος πρέπει να συμπεριλάβει το περιβάλλον στο κόστος των επενδύσεων και του εμπορίου και ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσε να υπάρξει μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία. Στην Ευρώπη ξεκινήσαμε ένα κοινό σχέδιο 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυτό που ονομάσαμε Next Generation EU, επόμενη γενιά Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους στόχους του είναι να υποστηρίξει την περιβαλλοντική μετάβαση στην Ευρώπη και να καταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ουδέτερη ως προς τον άνθρακα ως το 2050. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, κάλεσε τις ανεπτυγμένες χώρες να αυξήσουν τις συνεισφορές τους για την αντιμετώπιση του ζητήματος της κλιματικής αλλαγής, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αφιερώσει περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης. Είναι το έτος 2021. Το γεγονός ότι ακόμα κάνουμε αυτήν την συζήτηση και ακόμα περισσότερο ότι εξακολουθούμε να επιδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιώντας άμεσα ή έμεσα χρήματα από τους φορολογούμενους είναι ντροπή. Θα περάσουμε στην αθλητική ενημέρωση. Ο Άργης Καλαμάτας θα βρεθεί αύριο στην Πάτρα, όπου και θα λάβει μέρος σε κολυμπητική ημερίδα με 11 αγόρια και κορίτσια που διψούν για αγώνες και διακρίσεις έπειτα από την πολυμήνη αγωνιστική απραξία. Μετά την επιτυχή παρουσία τους στην ανταγωνιστική ημερίδα πρόκρισης εθνικών ομάδων που έγινε στο ΟΑΚΑ, δίνοντας το παρόν μετά από 7 μήνες αγωνιστικής απραξίας, η αγωνιστική κολυμβητική ομάδα του Άργη Καλαμάτας θα συμμετάσχει στην Πάτρα στον πρώτο επίσημο αγώνα της χρονιάς. Όλοι μαζί κολυμπούν εκεί. Τα μικρά παιδιά 13-14 δεν είναι πολύ καλά ακόμα, γιατί μόλις τρεις εβδομάδες κολυμπούν. Αλλά τα μικρά παιδιά και μόνο που μεγαλώνουν και ψηλώνουν βελτιώνονται από μόνα τους, ειδικά τα αγόρια και τα κορίτσια μου. Δεν θα είμαστε πλήρεις, θα έχουμε 11 παιδιά. Δεν θα είμαστε πλήρεις, αλλά καλά είναι. Για τις προσδοκίες που υπάρχουν από τη συμμετοχή του συλλόγου στην ημερίδα της Πάτρας, μιλά στην τηλεόραση Best ο προπονητής Νίκος Λιμπέρης. Οι στόχοι είναι τα παιδιά να κάνουν αγώνες, να χαλαρώσουν, να φύγει το μυαλό του λιγάκι, να φύγει της προπόνησης η κούρας, γιατί και αυτό το συνεχές προπόνηση είναι κουραστικό. Ο αγώνας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της προετοιμασίας ενός αθλητή. Φέτος όμως, ελέω κορονοϊού, το καλαντάρι της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας είναι αρκετά κουτσουρεμένο. Κάθε 5 εβδομάδες είναι καλό να έχουμε έναν αγώνα. Βλέπουμε πού πάμε, πού πατάμε και κρίνουμε. Αγώνες για τους ελίτ θα είναι το τέλος Μαΐου το Κύπελλο Ακρόπολης που είναι διεθνές, το Open πρωτάθλημα, το Open ανδρών γυναικών που θα λάβουν μέρος και οι τρεις κολυμβητές, αλλά νομίζω από τα παιδιά τα άλλα δεν θα έχουμε όριο Open. Πιστεύω ότι η περιφέρεια θα έχει έναν αγώνα ακόμα μέχρι το καλοκαίρι τον Ιούλιο που είναι το πρωτάθλημα των παιδών και εφήβων. Και ναι, ελπίζουμε η ομάδα να κάνει ακόμα 2 αγώνες στην περιφέρεια μέχρι το καλοκαίρι το πρωτάθλημα. Η πολύμηνη αγωνιστική απραξία δεν έχει επηρεάσει μόνο τις επιδόσεις των αθλητών που επέστρεψαν στις πισίνες, εκεί όπου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των προπονητών δεν προβλέπεται να γυρίσουν πολλά παιδιά, ειδικά των μικρών ηλικιών. Τα σωματεία έχουν πληγεί πολύ, αυτό βλέπουμε. Θα έχουμε θέματα στα μικρά παιδάκια. Έχει χαθεί κόσμο που δεν θα γυρίσει ποτέ πίσω. Η προαγωνιστική ομάδα που είναι 9 έως 12 και εκεί νομίζω θα έχουμε, όχι μόνο εμείς, όλοι, θα έχουμε παιδιά που δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Αυτή η χρονιά ήταν δράμα για μας, γιατί φανταστείτε τώρα ένα παιδάκι στην ηλικία των 11 ετών, χάνει την ηλικία των 11 μια χρονιά, πέρσι, την ηλικία των 12 φέτος, χάνει δηλαδή στην ουσία 2 σεζόν κολυμβητικές και πάει κατευθείαν 13 στα βαθιά. Είναι θέμα για τα μικρά παιδάκια αυτό. Θα μας επηρεάσει. Top Resort Pet Hotel.
Σε ένα καταπράσινο λόφο στους πρόποδες του Ταϊγέτου, στη Θουρία, μια οικογενειακή επιχείρηση αφιερωμένη από δεκαετίες στην εξυπηρέτηση και τις ανάγκες φιλοξενίας και ευζωίας των μικρών μας φίλων από επιλογή. Εκπαίδευση, φροντίδα, αποκατάσταση κατόπιν κτηνιατρικών επεμβάσεων των τραυματισμένων ζώων. Άλλωστε, μας εμπιστεύεται τη φροντίδα των σκύλων του ο Δήμος Καλαμάτας τα τελευταία 4 χρόνια ανελιπώς. Είμαστε το μοναδικό αδειοδοτημένο ξενοδοχείο κατοικιδίων στη Μεσσηνία, καλύπτοντας όλες τις νόμιμες προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας και ευζωίας. Οι έμπειροι ζωόφιλοι συνεργάτες μας ξεπερνούν τον εαυτό τους για να ευχαριστούν και να ανακουφίζουν τους τετράποδους φίλους μας. Top Resort Pet Hotel. Της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους σας και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας. Καλή σας νύχτα.